σημαντική ιστορία. Βάζουμε πλώρη για νέες επιτυχίες. Για μας, την Κύπρο και τους ανθρώπους της. RCB Bank. 25 χρόνια στην Κύπρο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Business Hour by Brief. Κατά την σημερινή μας εκπομπή, θα έχουμε τον κύριο Αντώνη Φραγκούδη, διευθυντή του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΟΕΒ, για να συζητήσουμε μαζί του για την έρευνα όσον αφορά τις επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19 στις επιχειρήσεις. Πριν όμως ανοίξουμε την θεματολογία μας, να πάμε να δούμε και πώς κινείται η αγορά μας για σήμερα. Να κάνουμε αρχή από την τιμή του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 72,64 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 71,05. Ο χρυσός, η μία ουγγιά, διαπραγματεύεται στα 1808,3 δολάρια, ενώ αντίστοιχα στα 58,14 δολάρια αναγραμμάριο. Η χρυσή λίρα Αγγλίας διαπραγματεύεται στα 359,04 ευρώ, ενώ το ασίμι ένα γραμμάριο στα 0,6853. Να δούμε τώρα τις ισοτιμίες ξενονομισμάτων. Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών διαπραγματεύεται στα 0,8419 ευρώ. Η λίρα Αγγλία στα 1,1696. Το φραγκό Ελβετία στα 0,93 ευρώ. Και το δολάριο του Καναδά στα 0,6722. Στη διπλάνη στήλη μπορείτε να παρακολουθήσετε και την αξία τους σε 1 ευρώ. Στη λίρα Τουρκίας τώρα θα περάσουμε, όπου διαπραγματεύεται σήμερα στα 0,1007 ευρώ. Και το bitcoin διαπραγματεύεται σήμερα στις 38.402 δολάρια. Καταληκτικά στις τιμές των καυσίμων, η αμόλυβδη 95 οκτανίων έχει μέση τιμή 1,301 ευρώ, φθηνότερη 1,245 και ακριβότερη 1,339. Το πετρελαίο κίνησης έχει μέση τιμή 1,310 ευρώ, φθηνότερη 1,255 και ακριβότερη 1,352. Καταληκτικά, το πετρελαίο θέρμανσης έχει μέση τιμή 0,837 ευρώ, φθηνότερη 0,777 και ακριβότερη 0,996. Στην οικονομική μας είδηση τώρα, στην διαπίστωση ότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και για διάφορους λόγους δεν υπέβαλαν αίτηση, στερούνται του δικαιώματος της μικρής επιταγής, του Χριστουγεννιάτικου ή ενδεχομένως και του Πασχαλινού επιδόματος, κατέληξε η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων, η οποία έχει καθημερινά επαφή με επηρεαζόμενους συνταξιούχους. Σε ανακοίνωσή της, η ΕΚΙΣΥ διευκρινίζει ότι δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι που έχουν ετήσια εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή μέχρι 10.324 ευρώ στην περίπτωση του ενός ατόμου και 15.486 ευρώ για νοικοκυριό δύο ατόμων. Επίσης, με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει τεθεί και κριτήριο για τις καταθέσεις στις τράπεζες, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, κριτήριο που αφορά μόνο τις νέες αιτήσεις. Όπως αναφέρει η ΕΚΙΣΥ, η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί είναι για παροχή επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα ή και ΕΕΕΕ, ενώ όσοι οι συνταξιούχοι παίρνουν ήδη τη μικρή επιταγή δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση. Ερευνητές, κυρίες και κύριοι, στο Ινστιτούτο Οπτοηλεκτρονικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Κίνας ισχυρίζονται ότι έχουν αναπτύξει ένα ειδικό ύφασμα που μπορεί να αντανακλά το φως και να δροσίζει τη θερμοκρασία του σώματος κατά σχεδόν 5 βαθμούς Κελσίου. Όπως εξηγεί ο διευθυντής του Ινστιτούτου, πρέπει να φτιάξουμε το πανί για να ταξινομήσουμε τα φώτα από τις διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων και να τα επεξεργαστούμε διαφορετικά. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει για τα φώτα τόσο στο ηλιακό φάσμα, όσο και στο φάσμα μέσω υπέρυθρου, όπως πρόσθεσε. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου και οι συνεργάτες του βρήκαν ένα ύφασμα αρκετά παχύ, ώστε να φορεθεί σαν μπλουζάκι που χρησιμοποιεί χημικούς δεσμούς για να απορροφήσει την θερμότητα του σώματος πριν την εκπέμψει ξανά στον αέρα ως μεσαία υπέρυθμη ακτινοβολία.
ονομάζεται ακτινοβολία ψήξης. Η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά υλικά, όπως πλαστικές μεμβράνες και ξύλο. Τώρα η κύρια πρόκληση για εμάς, όπως ανέφερε, είναι να φτιάξουμε το ύφασμα σε μαζική παραγωγή, όπως ανέφερε και ο επιστήμονας. Και θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Αντώνη Φραγκούδη, Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΟΕΒ. Κύριε Φραγκούδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι πρόσφατα η ΟΕΒ έχει προχωρήσει σε μία έρευνα με τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πανδημία. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε και ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα που έχουν τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, όπως επίσης και να μας αναφέρετε και τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν λάβει μέρος σε αυτή. Ωραία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή είναι η τρίτη έρευνα που διεξάγει η ΟΕΒ σε ό,τι αφορά την πανδημία. Είχαμε προχωρήσει με δύο έρευνες μέσα στο 2020 στα αρχικά σταδιά και αυτή είναι η τρίτη έρευνα κατά σειρά. Την είχαμε κάνει σε ένα διάστημα 20 ημερών από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου. Ήταν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και έλαβαν μέρος με μεγάλη μας έκπληξη 753 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα οικονομικής δραστηριότητας του τόπου. Να αναφέρω ότι είχαμε επιχειρήσεις από πολύ μικρές μέχρι μεγάλες. Επαρχία Λευκωσίας είχε το μεγαλύτερο μερίδιο με λίγο περισσότερες από τις μισές. Και είχαμε από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως έχω αναφέρει, με τον τομέα των υπηρεσιών να έχει το τεράστιο μερίδιο, το γύρω στο 72%. Η έρευνα μας χωρίζεται σε 6 μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε τις επιπτώσεις από την πανδημία και αυτό φάνηκε μέσα από μια σειρά 10 ερωτήσεων περίπου. Κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας της ενότητας αυτής είναι ότι πράγματι οι επιχειρήσεις υποφέρουν με μειωμένη ρευστότητα και αυτό είναι σε ένα ποσοστό 70%. Σε ό,τι αφορά την κίνδυνο μόνιμης αναστολής λειτουργίας, ένα μόνο πολύ μικρό ποσοστό είχε να απαντήσει ότι κινδυνεύει, γύρω στο 11%. Μείωση πωλήσεων κερδοφορίας περίπου γύρω στο 1/4 των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος απάντησε ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά την καταβολή των μισθών και ωφελημάτων, μία στις τρεις επιχειρήσεις ανάφερε ότι δεν είχε καθόλου τέτοιο πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την αδυναμία καταβολής υποχρεώσεων προς το κράτος, περισσότερες από τις μισές απάντησαν ότι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της, το δεύτερο μέρος. Το πρώτο ήταν τα δημογραφικά που σας είχα αναφέρει. Το τρίτο μέρος αφορούσε τα κρατικά σχέδια στήριξης, δηλαδή κατά πόσον έχουν λάβει μέρος σε αυτά τα σχέδια και τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις απάντησαν ότι έχουν λάβει μέρος και μετά κάποιες επιμέρους ερωτήσεις για αυτούς οι οποίοι είχαν λάβει μέρος, κατά πόσον βρήκαν τα σχέδια ικανοποιητικά, κυρίως αυτά τη στήριξη της απασχόλησης, στήριξη γενικά των επιχειρήσεων, την εφάπαξ φορεία που έχουν λάβει, την αναστολή δόσεων δανείων και τη ρύθμιση για τα ενίκια. Για τις δύο τελευταίες που σας είπα, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις απάντησε ότι ήταν πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά τα κρατικά σχέδια στήριξης της απασχόλησης, οι 6 στις 10 απάντησαν ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Και η επόμενη ενότητα αφορούσε την επόμενη μέρα, γιατί κατά πόσον οι επιχειρήσεις προτίθενται να απολύσουν ή να προσλάβουν μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Εδώ τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά σε ό,τι αφορά την απόλυση, διότι 7 στις 10 έχουν απαντήσει ότι δεν θα απολύσουν κανένα άτομο. Και μάλιστα το 40% των επιχειρήσεων μας είπε ότι προτίθεται να προσλάβει άτομα μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις πάλι για τους επόμενους 6 μήνες, το 53% απάντησαν ότι
οι εκτιμήσεις είναι κάπως απεσιόδοξες, που δεν μας ξενίζει φυσικά αυτό το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε ότι και οι επιχειρήσεις είναι αρκετά επιφυλακτικές στο να δώσουν κάποια θετική απάντηση, διότι δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει τους επόμενους 6 μήνες, έτσι όπως προχωρούν τα πράγματα. Μάλιστα. Και η ΟΕΒ, ωστόσο, πόσο εκτιμά ότι είναι το μέγεθος της ζημιάς λόγω της πανδημίας, κύριε Φραγκούδη? Εντάξει, όπως σας έχω πει και από την έρευνα, φάνηκε ότι έχουν πληγεί στην ολότητα της επιχειρήσης, κάποιες σε μεγαλύτερο και κάποιες σε μικρότερο ποσοστό. Και γενικά όμως βλέπουμε να ξεκινάει η δραστηριότητα επιχειρηματική δειλά-δειλά και στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα της βιομηχανίας. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι οι προσωπικές μας οι απόψεις, οι εκτιμήσεις είναι ότι η οικονομία θα συνεχίσει με έναν πολύ καλό ρυθμό μέχρι το τέλος του έτους. Ωραία. Και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχίσει και μέσα στο 2022. Λοιπόν, ωστόσο, αντιμετωπίζουν προβλήματα οι επιχειρήσεις με τους εμβολιασμούς, κύριε Φραγκούδη, αλλά και με την υποχρεωτική χρήση του Safe Pass? Να σας πω τι γίνεται. Εμείς ακολουθούμε πιστά αυτά τα οποία λέει η επιδημιολογική ομάδα, τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τα διατάγματα, οτιδήποτε ενισχύει τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ενάντια στην πανδημία. Είναι, η ΟΕΒ είναι υπέρ τους. Είναι το εμβολιασμός είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα μας και είμαστε κάθετα υπέρ της συνέχισης του εμβολιαστικού προγράμματος, καθώς επίσης και της συστηματικοποίησης των ελέγχων, της εποπτείας, της επίβλεψης, η οποία πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να έχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους. Και σχετικά με τις απολύσεις και τις προσλήψεις, αλλά και με την τηλεργασία, τι συμβαίνει εκεί? Ναι, όπως σας έχω πει, έναν μεγάλο ποσοστό, δηλαδή 64% είχε να απαντήσει ότι δεν θα απολύσει κανένα άτομο. Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 8% απάντησε ότι θα απολύσουν από 1 μέχρι 5 άτομα. Αλλά θα γίνουν και αρκετές προσλήψεις και αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σε ό,τι αφορά την τηλεργασία, φαίνεται ότι όσοι την έχουν δοκιμάσει δεν τους έχει πολύ αρέσει. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα ποσοστό, θα έλεγα 7 στους 10, απάντησε αρνητικά. Δηλαδή, μόνο μία στις 3 επιχειρήσεις αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει ή θα έχει εφαρμόσει την τηλεργασία για το επόμενο διάστημα. Και αυτό επίσης ήταν και το αρνητικό του αποτέλεσμα, ήταν και το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας από το σπίτι σε σχέση με την εργασία στο γραφείο, όπου περίπου 5 στις 6 στις 10 επιχειρήσεις απάντησαν ότι αυτό είναι μειωμένο. Mm-hmm. Μάλιστα. Οι επιχειρήσεις έτσι εμφανίζονται αισιόδοξες, κύριε Φραγκούδη? Ναι, όπως σας έχω πει, 53%, δηλαδή λίγο περισσότερο από 5 στις 10 επιχειρήσεις, φαίνονται να είναι λίγο απεσιόδοξες προς το παρόν. Φυσικά, εντάξει, και το διάστημα το οποίο έγινε η έρευνα μας ήταν όταν είχα ξεκινήσει, νομίζω, και να έχουμε αρκετά ψηλό βαθμό κορονοϊού στην κοινότητα. Ίσως γι' αυτό να ήταν και το αποτέλεσμα της έρευνας. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, το παζάρι βλέπουμε να κινείται με κάποιους ικανοποιητικούς ρυθμούς. Οι βιομηχανίες να εργάζονται σε, θα έλεγα, αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Η εστίαση και ο τουριστικός τομέας να πηγαίνουν αρκετά καλά. Νομίζω είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Φτάνει να συνεχιστεί το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα κανονικά. Νομίζω μέχρι χθες τα στοιχεία έλεγαν ότι 73,8% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και το 65,3% έχει ολοκληρώσει και τις δύο δόσεις, σε σχέση με 55,3% που είναι ο μισός όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάνε και εδώ αρκετά καλά. Mm-hmm.
Και να μένετε να δούμε και άλλες έρευνες από την ΟΕΒ. Γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, κύριε Φραγκούδη. Και τα αποτελέσματα της επίσης είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πλήστους, η πανδημία, οι επιπτώσεις της. Αναμένετε έτσι, έχετε και άλλες έρευνες στα σκαριά. Πάντα η ΟΕΒ έχει κατά νου να ετοιμάζει νέες έρευνες, ειδικά και κατόπιν ζήτησης από τα μέλη της. Στο παρόσταλιο κάτι ετοιμάζεται, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά πιστεύω ότι θα μας δείτε μετά το καλοκαίρι με μια νέα έρευνα, την οποία πάλι θα δημοσιοποιήσουμε και πιστεύω ότι και τα συμπεράσματα της θα είναι αρκετά καλά. Μάλιστα. Κύριε Φραγκούδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τη βόλτα μας στις κυπριακές επιχειρήσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε τώρα στην Κυπριάνα Σταύρου, δημοσιογράφα από την Brief, για να μας δώσει όλη την ενημέρωση από τα εταιρικά μας νέα. Κυπριάνα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Πάμε για την βόλτα μας στις κυπριακές επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα, με πρώτη μας ειδήση, όπου θετικό ήταν το αποτέλεσμα για την RCB Bank μετά την ολοκλήρωση των τεστ αντοχής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αξιολόγησης, που πραγματοποιήθηκε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της η τράπεζα. Τα αποτελέσματα της αντοχής για το 2021 έδειξαν ότι ο δείκτης κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της RCB Bank υπό το δυσμενές σενάριο κυμαίνεται μεταξύ του 11% με 14%, που αποτελεί τον υψηλότερο στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, αναφέρει η τράπεζα. Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο CEO της RCB Bank δήλωσε ότι είμαστε όντως ικανοποιημένοι με την θετική έκβαση των τεστ αντοχής που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΑΤ και την ΙΚΟΤΟΥΚ, και αυτό το θετικό αποτέλεσμα δεικνύει ότι η RCB Bank διατηρεί τη σταθερότητα και την ισχυρή της θέση, και ως εκ τούτου δυνάται να συνεχίσει να αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη ως πελάτες της. Να περάσουμε στην επόμενη μας είδηση. Διευρύνεται η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδα στην έρευνα και στην καινοτομία, Κυπριάνα. Ναι, σωστά, Κωνσταντίνα. Η περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας κυριάρχησε στην ατζέντα των επαφών του επικεφαλής επιστήμονα για έρευνα και καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Δ. Νικόλα Μαστογιαννόπουλου, με κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς κατά τη διάρκεια τριμερής επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα από τις 28 μέχρι τις 30 Ιουλίου. Ο επικεφαλής επιστήμονας, η αντιπρόεδρος του ΙΔΕΚ και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΔΕΚ πραγματοποίησαν διαδοχικές συναντήσεις με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, Δ. Χρήστο Δήμα, και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητή Αθανάσιον Κυριάζη. Οι δύο πλευρές, να πούμε, αντάλλαξαν εμπειρογνωμοσύνη και απόψεις σε πολιτικές καινοτομίας και έρευνας, έθεσαν κοινούς στόχους για ενδυναμωμένη συνεργασία που θα αποφέρει συνέργειες με αμοιβαίων όφελος και θα δημιουργήσουν ορίζοντες που ενισχύουν τον πολιτικό διάλογο και την επιστημονική συνεργασία, με απότερο στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και τεράστια διαθεσιμότητα όσον αφορά τις κλίνες στο νοσοκομείο της στο ξενοδοχείο της ΠΑΦΟΥ, 30.000 κλίνες. Ναι, σωστά, Κωνσταντίνα. Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι πληρότητες και για τον Αυγουστό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων ΠΑΦΟΥ, Θάνο Μιχαλίδη, ο οποίος εκφράζει την εκτίμηση πως οι πληρότητες των τελευταίων μήνων του καλοκαιριού δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 50%. Ο κ. Μιχαλίδης ανέφερε πως όσον δεν υπάρχει σημαντική κίνηση από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά με το κλείσιμο του Ισραήλ, επισκεπτόμενα στα ξενοδοχεία της επαρχίας ΠΑΦΟΥ είναι αρκετά περιορισμένη. Και λίγοι επισκέπτες από διάφορες χώρες, όπως οι λίγοι Ελβετοί επισκέπτες, Γερμανόφωνοι αλλά και ο μικρός αριθμός Κυπρίων και Βρετανών, δεν μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση, συμπλήρωσε. Η διαθεσιμότητα στα ξενοδοχεία της ΠΑΦΟΥ συνέχιζε, είναι τεράστια, που ξεπερνά τις 30.000 κλίνες, άρα είναι σχεδόν αδύνατο να καταγραφούν ικανοποιητικές πληρότητες, όπως είναι σήμερα εικόνα για τον μήνα Αύγουστο. Επεσήμανε ωστόσο πως το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον, αλλά το δεύτερο 15ήμερο θα σημειωθεί σημαντική μείωση. Mm-hmm. Και η ΑΝΑΔ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Ναι, σωστά, Κωνσταντίνα. Η ΑΝΑΔ, στο πλαίσιο του έργου επέκταση και λειτουργία συστήματος επαγγελματικών προσόντων,
προγραμματική περίοδο του 2014 με 2020 ανακοινώνει πρόσκληση προς ενδιαφερόμενα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για υποβολή αιτήσεων ή έγκρισή τους ως κέντρων αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία. Τα επαγγελματικά πεδία στα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση παρουσιάζονται σε πίνακα που βρίσκεται στον ορίζοντα της ΑΝΑΔ. Να πούμε, η υποβολή αίτησης από τα ΚΕΚ για την απόκτηση του ρόλου των ΚΑΕΠ γίνεται στην ψηφιακή πύλη της ΑΝΑΔ Ερμής, στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της ΑΝΑΔ και σημειώνεται ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί εγγραφή του ΕΤΗ ως οντότητας και απόκτηση του ρόλου ΚΕΚ. Να πούμε, κάθε αίτηση εξετάζεται αμέσως μετά την υποβολή της. Και τα ΚΕΚ των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί συμβατές καλούνται να συμμετάσχουν τους συντελεστές τους σε πρόγραμμα κατάρτισης. Mm-hmm. Και να περάσουμε και στην Οντυσσέη, ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους παίχτες του κλάδου. Μια τεράστια έτσι αναγνώριση. Ναι, Κωνσταντίνα, μια τεράστια αναγνώριση σημείωσε η Οντυσσέη από τις κορυφαίες των κόσμων Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνου, αφού συμπεριλήφθηκε στο 21 Magic Quadrant της Garden για το Clear Skies Cloud CIEM. Η Garden αποτελεί τον κορυφαίο ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό τεχνολογίας, να πούμε. Αυτόν πρόκειται για τεράστια επιτυχία, αφού η Οντυσσέη αποτελεί την πρώτη κυπριακή εταιρεία που κατάφερε να συμπεριληφθεί. Και αυτό αποτελεί σημαντική αναγνώριση όχι μόνο της Οντυσσέη αλλά και της Κύπρου γενικότερα, η οποία πλέον κατατάσσεται στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας, αναδεικνύοντας την ικανότητα και το ταλέντο της χώρας μας για την καινοτομία. Να σημειώσουμε ότι η Οντυσσέη απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, προσφέροντας ένα σύνολο υπηρεσιών, λύσεων και προϊόντων, ώστε να δραστηριοποιούνται με ασφάλεια σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο και ολοέναν πιο ολοκληρωμένο τοπίο ψηφιακών απειλών, αντιμετωπίζοντας στρατηγικά τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της πληροφορίας τους. Και έχουμε και υποτροφία ύψους 10.000 ευρώ σε διδακτορικό σε φοιτητή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ναι, Κωνσταντίνα, το ΤΕΠΑΚ ανακοίνωσε πως ο Φίλιππος Φαγιάτ, υποψήφιος διδικτάτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, με επιβλέπον τον καθηγητή Δ. Φέδωνα Κυριακίδη και μέλους Αριστείας Εραδοσθένης, έχει επιλογή για χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του 9ου Προγράμματος Υποτροφιών του Σίλβια Ιωάννου Charitable Foundation. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε πρόσφατη χορήγηση υποτροφίας χρονικής διάρκειας 12 μηνών και ύψους 10.000 ευρώ για τις διδακτορικές σπουδές του κ. Φαγιάτ στο ΤΕΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος του 2021-2022. Η έρευνά του αναφορά στην επιδημιολογική παρακολούθηση με τη χρήση γεωπληροφορικής και εστιάζεται στην αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη συναφών μεθόδων χωρικής ανάλυσης και μοντελοποίησης. Ειδικά, να πούμε, επιχειρείται η χρήση των παραπάνω μεθόδων για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας της ανθρώπινης κινητικότητας στην χωρική και χρονική κατανομή των κρουσμάτων του κορονοϊού και κατά επέκταση για την αποτελεσματικότητα αντιμετώπιση της πανδημίας στην Κύπρο. Και καταληκτικά, να πάμε στη λειτουργία της ιστοσελίδας για την θρησκευτική κληρονομιά της Κύπρου. Ναι, Κωνσταντίνα, την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας με θέμα της θρησκευτικής κληρονομίας της Κύπρου ανακοίνωσε το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας και του Μη Κερδοσκοπικού Ιδρύματος της Friedrich Elderness. Ναι. Η ιστοσελίδα The Religious Heritage of Cyprus περιέχει διαδραστικό χάρτη με χριστιανικούς και μουσουλμανικούς χώρους λατρείας και κημητήρια, φωτογραφίες και πληροφορίες σε πρώτο στάδιο από τις επαρχίες Λάρνακας και Κερίνιας, ενώ σύντομα αναμένεται ότι θα προσθεθεί λοιπόν και από την επαρχία Λευκοσίας. Η ιστοσελίδα, να πούμε, η οποία τίθεται σε λειτουργία χθες, αποτελεί μέρος του προγράμματος Religious Heritage of Cyprus που ξεκίνησε το 2019. Μάλιστα. Λοιπόν, Κυπριανά Σταύρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. Μείνετε συντονισμένοι στην Digital. Ακολουθεί στη μία το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11:05. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.